Κάποια στιγμή, εγώ τον λοιπόν, έβλεπα και κρίνω. Κάποια στιγμή λοιπόν στο 12-13 γίνεται μια φάση με τον Μανσούρα και τρελαίνεται ο Μεντιλ. Τρελαίνεται πραγματικά όμως. Ναι, ναι, όντως. Και γυρίζει και του λέει, και γυρίζει και του λέει διαγώνια. Διαγώνια. Δηλαδή, δηλαδή από, από τον άξονα που έβγαινε, γιατί πολλές φορές όταν ήθελε ο Ολυμπιακός να κάνει transition, ο πρώτος που έπαιρνε την μπάλα κάτω από το χώρο του κεντρού ήταν ο Μασούραφ. Νίκο, όπου κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Αυτό λοιπόν έκανε ο Μασούραφ. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο τέταρτο, του έλεγε διαγώνια για να καλύπτει τα ανεβάσματα του Ρόντι Νέι, προτιμιώνει να μην βγαίνει ούτε ο Ραμίρες, ούτε ο άλλος ο Μαρκίνιος να δημιουργεί θέματα. Μαρκίνιος από αριστερά. Ναι. Τον έφυγε από εκεί, το φαίνεται, τον Μασούρα τον έφυγε. Τέλος για πάνω. Το Ροντι Νέι να πω μια κουβέντα. Έκανε πολύ καλό μάτς, από τους καλύτερους ήταν. Εντάξει, αυτό βλέπω. Να πω λίγο, Γιώργο, να βλέπουμε φάσεις όσο να δούμε το μάτς για οικονομία χρόνου λίγο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, είναι μια φάση, είναι η καλύτερη φάση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Κάνε ό,τι θέλετε. Στην κεφαλιά του Κάρμο, που είναι η καλύτερη φάση του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος. Και άλλη μια φάση που κάνει ένα σούτο μακρινό, ποιος είναι ο Καρβάλιο. Είναι δύο φάσεις που έχει κάνει ο Ροντινέη. Μπαίνει προς τα μέσα και κάνει ή σέντρα ή πάσα με το αριστερό. Η δυνατότητα του Ροντινέη να παίζει και να δημιουργεί και με τα δύο πόδια, δηλαδή δυσκολεύει την αντίπαλη ομάδα, γιατί δεν ξέρει. Εάν πάει από την πλευρά του με το καλό του πόδι, θα πλαγιοκοπήσει, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αν μπει από μέσα, πάλι κάτι ποιοτικό θα κάνει. Αυτό είναι πάντα ένας μπελάς ένας τέτοιος παίκτης. Ναι. Ναι. Είναι απρόβλεπτος. Ναι. Και ναι. Κάρμο, να πούμε, εξαιρετικός, έτσι. Κάρμο ήταν. Ο Κάρμο εδώ πάει να σκοράρει και κάνει μια πολύ καλή απόκριση. Ο Ντιμπούς, μια χαμηλή, δύσκολη απόκριση. 18 εκατομμύρια. Στο κόλτο ακυρωθένο, ο Κάρμο την έχασε ή ο Ντόι. Ποιο? Νομίζω ο Ντόι. Νομίζω και εγώ ο Ντόι την έχασε. Ο Ντόι, τον γκολ που έφαγε από Βέργα. Εδώ, την κεφαλιά του Βέργα, στο offside. Προς Ντόι, ναι. Και εγώ προς Ντόι. Είναι η πλευρά του κιόλας. Ο Ντόι εκεί έχει παρασυρθεί, πάει σε να παίξει με τους πιο μπροστινούς. Κάτι είναι, το πρώτο, είναι το πρώτο λεπτό, παιδιά, και εκεί ψάχνονται τώρα να βρουν. Βάζω και το νομίζω, γιατί τώρα κι εμείς, εντάξει. Δεν ξέρουμε τι εντολές έχουν δοθεί. Έτσι, είναι πολλές λεπτομέρειες που δεν ξέρουμε. Πάντως, αλλά είναι από την πλευρά του. Είναι ας πούμε το πρώτο δοκάρι, είναι ο στόπερ, το δεξιό στόπερ, οπότε λέμε ότι είναι επίσης, μάλλον αυτός. Επίσης, κάτι που θα σας αρέσει πάρα ζώνη, πολύ... Ζώνη παίζανε, άρα εφόσον παίζανε ζώνη, ήταν η δική του. Δεν παίζανε ζώνη, ο χώρος. Ζώνη, ναι. Ζώνη όμως, όχι τη ζώνη η οποία σε στριμώχνει προς τα πίσω, προς το τέρμα, ζώνη που σε στριμώχνει προς τα έξω. Αυτό έπαιζε ο Ολυμπιακός μετά το δεύτερο κόρνερ που κέρδισε ή κάποια φάουλ που εκτελούσαν οι παίκτες της Φερεντσβάρος. Δηλαδή, όπως είχε, πει, να παίξει το offside, όπως είχε πει και ο Αλέφαντος, τη ζώνη πρέπει να ξέρεις να την παίξεις. Δεν είναι απλά να παίξω ζώνη. Τώρα. Η ζώνη είναι... Καλά, σε αυτό το επίπεδο δεν είναι. Δεν την έπαιξε ποτέ ο Αλέφαντος τη ζώνη. Λοιπόν. Είπε όμως ότι είχε πει τη φιλοσοφία του για τη ζώνη. Που δεν την έπαιζε όπως είπε. Πάμε λίγο τώρα στην αξιολόγηση. Δεν θα δούμε φάσεις, θα βλέπουμε μόνο παγωμένες τέτοιες ή θα δούμε και φάσεις. Ναι. Δεν θα δούμε φάσεις, είναι ευρωπαϊκό το μάτς, δεν μπορούμε να δούμε φάσεις. Ναι, σωστά.